Και εκεί έρχεται αυτό που λέω ότι η κακό εννοούμενη ισότητα. Είμαστε ίσοι. Δεν είμαστε όμοι. Και γυναίκα να ήσουν που δεν είσαι. Και άντρα να ήμουν που δεν είμαι. Είμαστε διαφορετικοί. Δεν είμαι εγώ και εσύ, ο Αλέξο και η Αγάπη, το ίδιο ακριβώ πράγμα. Άλλε ικανότητε και ταλέντα έχει εσύ. Άλλε ικανότητε και ταλέντα έχω εγώ. Η επιτυχία έρχεται όταν η προετοιμασία δημιουργεί την ευκαιρία. Η ευτυχία έρχεται όταν αναγνωρίζεις και υπηρετείς τα θέλω της καρδιάς σου. Η επιτυχία και η ευτυχία δεν είναι απλά αποτέλεσμα ικανοτήτων ή τύχης. Είναι αποτέλεσμα γνώσης και δράσης. Για να κερδίσεις τη ζωή χρειάζεται να αναγνωρίσεις τις δυνάμεις σου να αναπτύξεις νέες δεξιότητες να πειθαρχήσεις τα όνειρά σου να ξεπεράσεις τις αναστολές σου να κυριαρχήσεις τους φόβους σου να αποδεχτείς την ομορφιά που κρύβεις μέσα σου να ανακαλύψεις ότι η γνώση είναι δύναμη Η ζωή δεν χαρίζεται, κατακτιέται Είμαι η αγάπη Καλογύρου Είμαι ο Αλέξος Βανδόρος Είμαστε, Είμαστε το, το αποφασίζω, αποφασίζω και αυτό είναι το podcast «Η δύναμη της γνώσης». Γεια σας. Είμαι η Αγάπη Καλογύρου. Είμαι ο Αλέξιος Βανδόρος και σε καλωσορίζουμε σε ένα ακόμα podcast «Η δύναμη της γνώσης το αποφασίζω». Σημερινό θέμα «Ποιος ηγείται σε μία σχέση». Ε, μεγαλώσαμε, ειδικά οι προηγούμενες γενιές από τη δικιά μου... Ε, με διάφορε κοινωνικέ πεπιθήσει, ότι η γυναίκα χρειάζεται να κάθεται στο σπίτι, ο άντρα να εργάζεται, να φέρνει τα χρήματα και πολλά πολλά που δεν έχει νόημα να παράγουμε τώρα εδώ. Μετά περάσαμε mm. σε έναν, θα το πω, κακό φεμινισμό, mm. ακραίο φεμινισμό, που είχε το ακριβώ αντίθετο αποτέλεσμα από αυτό που επαιδείωκε. Οι γυναίκες δεν έγιναν ίσες, απλά mm. επιφορτίστηκαν με επιπλέον πράγματα mm. και φτάσαμε στο άλλο άκρο mm. να θεωρείτε ότι η γυναίκα αποφασίζει, η γυναίκα λέει, η γυναίκα καθορίζει, κάνει, δείχνει, ράνι. Και για να μιλήσουμε για το ποιος ηγείται σε μία σχέση, προφανώς ξεκινήσουμε με τις ερωτικές που είναι το... από εκεί που μας έγινε και η ερώτηση και αυτό το podcast... Και θα μιλήσουμε και έτσι τι υπόλοιπε. Καταρχά, επιτρέψτε μα να διευκρινίσουμε ότι μιλάμε για έναν άντρα ή για μια γυναίκα μέσα σε μία σχέση. προκειμένου να γίνει πιο εύκολα κατανοητό αυτό που θέλουμε να πούμε και να μην χρησιμοποιούμε πάρα πολλέ λέξει. Απευθυνόμαστε σε όλου. Δεν έχει καμία σημασία τι είδου σχέση ερωτική έχει, αν είναι ομοφιλοφιλική ή οποιασδήποτε άλλη μορφή, ε, αν στη σχέση είναι δύο γυναίκε, δύο άντρε ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά μιλάμε καταρχά για σχέση δύο ατόμων όχι πολυγαμικέ σχέσει. Και όταν λέμε ερωτική σχέση, μιλάμε για μόνιμη σχέση και όχι το έχω κάνει μια σχεσούλα του ενό μήνα. Σωστά. Ή βρισκόμαστε μέσα στο τόσο και περνάμε καλά. Μονάχα ερωτικά mm. και δε, δε, τελείωσε, mm. δεν έχω κάτι άλλο. Mm. Με αυτέ τι βάσει, λοιπόν, σε μια ερωτική σχέση, mm. ποιο ηγείται. Βαθιά, το ερώτημα πίσω από αυτό πριν είναι, χρειάζεται να ηγείται κάποιο. Μια οπτική θα μπορούσε να πει κάποιο είναι. Είσαι και όμοιροι, ε, όλα από κοινό. Ξέρω εγώ, ψηφίζουμε και κάπω βγαίνουν τα αποτελέσματα. Mm -hmm. Και εκεί έρχεται αυτό που λέω η κακό εννοούμενη ε, ισότητα. ισότητα. Είμαστε ίσοι, δεν είμαστε όμοι. Και γυναίκα να ήσουν που δεν είσαι και άντρας να ήμουν που δεν είμαι. Είμαστε διαφορετικοί δεν είμαι εγώ και εσύ, ο Αλέξο και η Αγάπη, το ίδιο ακριβώ πράγμα. Άλλε ικανότητε και ταλέντα έχει εσύ, άλλε ικανότητε και καλ... ταλέντα έχω εγώ. Αλλού είσαι καλό εσύ, αλλού είμαι καλή εγώ. Δεν μπορεί να έρθει στην κουζίνα και να έχει άποψη. Δεν το έχει, ρε φιλαράκο, δεν ξέρει να μαγειρεύει. Εγώ προσωπικά δεν έχω ιδέα και δεν θέλω να έχω και άποψη. Μπράβο. Ε, Όπω με τον ίδιο ακριβώ τρόπο, ε, δεν μπορώ εγώ να έρθω και να σου μιλήσω για social και να έχω άποψη τη στιγμή που είναι ο δικό σου τομέα Εκεί που μπορεί να έχω άποψη όμω είναι επειδή είμαι καλοφαγά και κυκλοφορώ πολύ, να έχω άποψη που θα πάμε για φαγητό έξω. Και εκεί που mm. μπορώ mm. εγώ mm. να έχω άποψη είναι αν αισθητικά μου αρέσει ένα αποτέλεσμα ή όχι. So, so. Γιατί έχω αισθητική. Mm -hmm. Είναι άλλο όμω το έχω άποψη και άλλο το ηγούμε. So, so. Το ηγούμε έχει και το αποφασίζω μέσα. Mm -hmm. Και όπου. Και παίρνω την πρωτοβουλία. Και παίρνω και την πρωτοβουλία και οδηγώ. Και είμαι προτεργάτης και ακολουθούν μαζί όμως δημιουργούμε και κάνουμε. Για να το φέρουμε λοιπόν πίσω στην ερωτική σχέση και να το απλώσουμε και λίγο μετά. Σε μία ερωτική σχέση δεν λες ότι στο σύνολο της σχέσης υπάρχει ηγέτης. Στο σύνολο της σχέσης είναι μαζί. Επιμέρους κομμάτια μέσα στη σχέση ο καθένα ηγείται εκεί που έχει τι ικανότητε, τα ταλέντα, είναι καλύτερο ή μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτό το ρόλο. Δεν σημαίνει, α πούμε, θα πάρω κλασικό παράδειγμα που γίνεται εύκολα κατανοητό. Εγώ που είμαι γυναίκα, μπαίνω στην κουζίνα και μαγειρεύω. Ωραία. Μια χαρά. Είμαι ο ηγέτη στην κουζίνα. Εξαιρετικά. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα με βοηθήσει, ότι δεν θα καθαρίσει και μαζί μου πατάτε, ότι δεν θα πλύνεις πιάτα, ότι δεν θα συμμετέχει σε όλο αυτό. Την απόφαση όμω, το τι θα συμβεί, τον έλεγχο, τον έχω εγώ. Την καθοδήγηση, την έχω εγώ. Στην ίδια σχέση, ε, το να γίνουν διάφορε δουλειέ μέσα στο σπίτι, αντρικέ, ε. Δεν ακούγεται ωραίο. Να αλλάξουμε λάμπε, να φτιάξουμε τι σιδερόβεργε από τι κουρτίνε που έχουν κρεμάσει, να αλλάξουμε καμιά μπρίζα ή το οτιδήποτε τέτοιο. Ναι, πάρτε. Αρσενικό μου, κάντε. Είσαι ο ηγέτη εκεί. Το έχει καλύτερα από μένα. Ε, αυτό δεν σημαίνει ότι εγώ δεν θα σε βοηθήσω ή δεν θα είμαι εκεί να κρατήσω και κάτι να το κάνουμε μαζί, να έχω μία άποψη να τα πούμε. Γενικότερα στη ζωή και δι σε ερωτικέ σχέσει χρειάζεται ο καθένα να ηγείται και στο κομμάτι που νιώθει καλύτερα και το έχουμε ανάγκη. Δηλαδή το, το, να συζητάμε κάθε μέρα ή όποτε είναι να βγούμε έξω, αν θα πάμε για ψάρι ή για κρέα, σε ποιο σημείο θα πάμε να τρώμε μία ώρα, γιατί κανεί δεν τολμάει να ηγηθεί και πάρει μια απόφαση. Μέσα. Ό,τι θε εσύ, αγάπη μου. Ό,τι πει εσύ, μωρό μου. Συμφωνώ σε ό,τι θε. Μα τι έχει όρεξη. Ό,τι θε εσύ, μα και εγώ, ό,τι θε εσύ. Και το κάνουμε και στο όνομα τη αγάπη. Επειδή σε αγαπώ πολύ, να σου κάνω το καλύτερο. Οκ. Okay. Σήμερα πραγματικά θέλω να πάμε σε αυτό το μαγαζί γιατί μου μύρισε η μπριζόλα από εκεί και θέλω να πάμε. Τέλεια. Υγούμε, προχωράω και όλος ακολουθεί. Την άλλη μέρα μπορεί να είναι ο άλλος ή να το έχεις σε διάφορους τομείς όπως είπε η αγάπη. Με τη Λεωνή έχουμε αρκετά ξεκάθαρους χωρισμένους τομείς που ηγείται ο καθένας. Από τα οικονομικά και τα επαγγελματικά μέχρι το τι συμβαίνει στο σπίτι μέχρι κάτι πολύ σημαντικό που είναι η των παιδιών. Mm -hmm όπου εκεί μελετάμε και δύο πολύ, γιατί είναι κάτι καινούριο. Καθόμαστε και συζητάμε μια σοβαρή απόφαση. Από το πιο απλό που ακούγεται έξω από το σοβαρό, αν θα δώσουμε πιπίλα στο παιδί ή όχι. Έτσι. Και τι συνέπειε έχει αυτό, μέχρι το πόση και ώρα θα βλέπουν τάμπλετ, μέχρι το αν θα πάει σε ιδιωτικό σχολείο ή δημόσιο, ή συνέβη κάτι που τη διαχειριστούμε. Εκεί καθόμαστε, συζητάμε, ο καθένα λέει την άποψή του, τι διάβασε, τι είδε, τι πιστεύει. Αλλά την τελική απόφαση, σε αυτό την παίρνει η Λεωνή, Γιατί, γιατί αυτή ηγείται του, του κομμάτι που λέγεται παιδιά, και έχει και την ευθύνη αυτού φυσικά. Γιατί η ηγεσία σημαίνει ότι. Αναλαμβάνω αποφάσι... την ευθύνη των αποφάσεων. Και την ευθύνη και για τα καλά και για το ενδεχομένω κακό. Βέβαια, αν οι σχέσει είναι υγιεί, δεν τον έχει τον άλλο με το δίκανο να περιμένει τη γωνία αφού αποφάσισε και έκανε ας πούμε, τη δικιά του άποψη, να το πει, μα τα έλεγα εγώ. Στην που έχω αποδεχθεί ότι ο άλλο ηγείται στο κομμάτι αυτό και αφού αποφασιστεί κάτι, τον στηρίζω με τα χίλια. Εννοείται. Και αυτό είναι να μάθω να είμαι και καλό ακόλουθο. Για να είμαι και καλό ηγέτη στα άλλα. Καλό ακόλουθο δεν είναι αυτό ο οποίο τον περιμένει στη γωνία τον ηγέτη. Είναι αυτό ο οποίο τον ακολουθεί, τον υποστηρίζει. Και τον υποστηρίζει και στο λάθο. Γιατί τον έχει αποδεχτεί ω ηγέτη. Και επειδή κανένα δεν είναι τέλειο. Και οι ηγέτε κάνουν λάθη. Το, η μόνη εξαίρεση στην ερωτική σχέση απολύ, αποτελεί το σεξ. Όπου εκεί το παιχνίδι παίζεται και από τους δύο σχεδόν ταυτόχρονα. Σε μία στάση ηγούμε εγώ, σε άλλη στάση ηγείς εσύ. Μία φορά το προκαλώ εγώ, άλλη φορά εσύ. Δεν υπάρχει ζυγαριά να πεις «Α, η γυναίκα μου με προκάλεσε πέντε φορέ. Εγώ την έχω προκαλέσει έξι, για να κάνουμε... Προκαλέσει με την έννοια, τη έχω εκφράσει με άμεσο ή έμεσο τρόπο την ερωτική μου επιθυμία. Ε. Για να μην παρεξηγηθούμε. Ε, άρα τώρα είναι η σειρά τη. Εκεί είναι ένα παιχνίδι. Ε. Όποιο έχει την ανάγκη, όποιο βγει, όποιο προκαλέσει, γείται. Οι ερωτικέ σχέσει είναι ένα ταγκό. Και οι δύο χορεύουν, ο ένα οδηγεί. Και αυτό αν το απλώσουμε και σε άλλες σχέσεις και γενικά στη ζωή, χρειάζεται καλά να απομυθοποιήσουμε το τι σημαίνει η ηγεσία. Η ηγεσία είναι για τους μεγάλους, τους CEOs, τους Προέδρους, αυτούς που έχουν τα ταλέντα και τις ικανότητες να αλλάξουν τον κόσμο. Υγέτης μπορώ να είμαι σε οποιονδήποτε τομέα της ζωής, από τα παιδιά μου και τους φίλους μου μέχρι τα πάντα. Είμαστε τρεις στο γραφείο, στην ίδια βαθμίδα, συνάδελφοι, μπορώ να ηγηθώ, να το ομορφύνουμε, να περνάμε καλά εκεί πέρα. Μέσα στην παραγωγική. Η ηγεσία είναι κι αυτό. Για να γίνω καλό ηγέτη, χρειάζεται να έχω μάθει και να μπορώ να είμαι και καλό ακόλουθο ταυτόχρονα. Δεν μπορώ να περιμένω οι άλλοι να ακολουθούν, και εγώ όποτε χρειαστεί να ακολουθήσω, να σηκώνω το δικό μου μπαϊράκι και να κάνω ό,τι να είναι. Άρα, αν το κατεβάσουμε και το πάμε στην πραγματική δουλειά, στη ηγεσία. Η ηγεσία είναι ένα απλό παράδειγμα. Που είναι από τα αγαπημένα μου, να είμαι ένα πρωί στον Καρέα στην Αθήνα, είναι στον περιφερειακό πάνω, όπου συχνά πυκνά έχει πει μια μεγάλη ανηφόρα και κάτι πηγαίνει στροφέ γίνονται ατυχήματα, να έχει μείνει ένα μάξι να έχουν τρακάρει δύο στην άκρη λίγο. Να έχουμε φάει μισή ώρα μέχρι να φτάσουμε εκεί, να είναι κόκκινο το Google Map εκεί, αυτό που δεν ξεκοκινίζει με τίποτα. Να έχει πάρα πολύ κίνηση, γιατί ω κλασικοί Έλληνε, όλοι κόβουμε ταχύτητα περισσότερο για να δούμε τι συνέβη να δούμε, και όχι για να βοηθήσουμε. Έτσι. Και τη στιγμή που θα περάσω τον σταματημένο δεξιά και πλέον δεν έχω άλλο το πρόβλημα, εκεί να επιλέξω να σταματήσω στην άκρη, να αφιερώσω πέντε λεπτά τη ζωή μου, τον βοηθήσω να βγει κι αυτό για να γλιτώσουν οι επόμενοι χίλιοι από πίσω. Διότι η πλειοψηφία των ανθρώπων περιμένουν του άλλου να κάνουν κάτι σε όλου του τομεί τη ζωή. Αντί να βγω μπροστά να ηγηθώ σε κάτι απλό, πρακτικό, που δεν έχω συμφέρον. Εκείνη τη στιγμή το συμφέρον μου είναι να σηκωθώ να φύγω. Να κερδίσω το χρόνο που έχασα πριν. Αλλά η ηγεσία είναι να δώσω λύση σε κάτι και α μην ωφεληθώ εγώ άμεσα. Και α μην το μάθει ποτέ κανεί, δεν ξέρει κανεί πώ με λένε εκείνη την ώρα. Α, ο Αλέξο Σαββανδόρο βοήθησε. Τίποτα το έκανα και έφυγα. Άγνωστος. Και η ηγεσία υπάρχει, όπω πολύ ωραία είπε. Και μάλλον η ηγεσία υπάρχει παντού. Αλλά έχουμε στο μυαλό μα συνδέσει την ηγεσία με το αφεντικό. Καμία σχέση. Ηγεσία. Όταν ηγούμε, δεν σημαίνει ότι διατάζω. Ούτε όταν ακολουθώ έναν ηγέτη, σημαίνει ότι είμαι υ... υπάκουο, όχι να το... δεν είναι σωστή η λέξη. Πώ να το πω, υποδέστερο από αυτόν ότι πρέπει να κάνω όλα όσα λέει με τον τρόπο που το λέει. Σε έναν ηγέτη μπορείς να... Με έναν ηγέτη μπορείς να επικοινωνήσεις, μπορείς να εκφραστείς. Αλλά αποδέχεσαι ότι αυτός οδηγεί και εσύ ακολουθείς. Η τελική ευθύνη, η τελική απόφαση είναι δική Μες. του. Και ένας ηγέτης μπορεί να σε κάνει να το δεις αυτό, να το κατανοήσεις και να το κάνεις με χαρά. Και, και θα πούμε σε επόμενο επεισόδιο πολύ κοντά ότι όλοι μπορούν να γίνουν ηγέτες και τον τρόπο που θα το κάνω αυτό... Άρα για να κλείσουμε το κομμάτι ποιο ηγείται σε μία σχέση, ποια θα ήταν η κατακλείδα σου. Ξεκίνα να ηγείσαι στο σεξ και τα υπόλοιπα θα ακολουθήσουν. <laughs> Με αυτό το κοινωνικό μήνυμα το αποφασίζω. <laughs> θα κλείσουμε το επεισόδιο Γιατί, αυτό. Γιατί, όχι. Θέλω... Άσκηση εβδομάδος ή προφανής. <laughs> θέλω να το τυλογήσω. Σε μια, ειδικά σε μία ερωτική σχέση, το σεξ, ο έρωτας, όπως θέλετε πείτε το, παίζει ένα πολύ σημαντικό κομμάτι. Πολλά από τα παράπονα που φτάνουν μέχρι εμάς και οι εκκλήσεις για βοήθεια είναι ε, ζητάω, ζητάω, ζητάω συνέχεια και ο άλλος δεν κάνει το βήμα να ζητήσει και εκείνο για μία φορά. Νιώθω ότι είμαι ένας λιγούρης που συνέχεια ζητά και ο άλλος άντε καλά να ανταποκριθώ και δεν παίρνει πρωτοβουλία. Το λέω λοιπόν με την έννοια ξεκίνα και εσύ, μπε στη δράση να υγείσαι. Όταν μα, μάθεις σε αυτό το τόσο Οικείο και ασφαλέ περιβάλλον. Γιατί μιλάμε ότι είσαι με τον ερωτικό σου σύντροφο, που έχετε μοιραστεί πράγματα, που έχετε μια τόσο κοντινή σχέση, είστε μαζί, είστε ένα, είστε σωματικά, ψυχικά, συναισθηματικά μαζί. Αν εκεί λοιπόν δεν νιώθει την άνεση να δοκιμάσεις, να πειραματιστείς, να δεις πώς γίνεται ρε παιδί με αυτό το πράγμα. Εγώ να σε προκαλέσω, εγώ να σου δείξω ότι είσαι επιθυμητός, σε θέλω, εγώ να σου δείξω τη στάση που επιθυμώ, πώς θα βγεις μετά να το κάνεις εκεί πέρα έξω. Εξάσκηση λοιπόν στο σπίτι. Οπότε την άσκηση την καταλάβαμε. Πόσες φορές την κάνουνε. Όσο πιο συχνά μπορούν. Και όσοι δεν έχετε ερωτικό σύντροφο, γιατί θα έρθει και αυτό, και εγώ τι κάνω που αυτή τη στιγμή δεν έχω ερωτικό ερωτική σύντροφο, Εκεί λοιπόν. Προλαβαίνει να βρει για <laughs> Ξεκίνα να το κάνει στο άμεσο περιβάλλον σου, στου φίλου σου. Μαζεύεστε για το να βγείτε και κάθεστε μισή ώρα. Πού να πάτε και αν θα πάτε σινεμά ή αν θα πάτε να φάτε. Βγες μπροστά, πάρε απόφαση και πες. Πάμε εκεί, τέλος. Μάθε, εξασκήσου. Και μετά θα γίνει οικείο και θα γίνεται εύκολα. Σε ευχαριστούμε που για ακόμα μια εβδομάδα μας ακούς. Τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Σας αγαπάμε. Μπορείς να βρεις όλα τα επεισόδια του podcast «Η δύναμη της γνώσης» είτε στο κανάλι του «Αποφασίζω» στο YouTube είτε στην ιστοσελίδα μας στο www.apofasizo.gr Εάν πήρε αξία από το επεισόδιο αυτό... Άφησέ μας ένα σχόλιο, μοιράστο με τους φίλους σου και φυσικά μπορείς να μας ακολουθήσεις στο κανάλι μας στο YouTube, στο Facebook, στο Instagram και στο LinkedIn. Αποφασίζω με λατινικούς χαρακτήρες.